Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το πέμπτο επεισόδιο του podcast. Και ελπίζω αυτή να είναι και η τελική αρχή και συνέχεια της ηχογράφησής του. Γιατί δεν σας κρύβω ότι ξεκίνησα και σταμάτησα μέχρι τώρα σχεδόν 20 φορές. Θέλω σήμερα να σας μιλήσω για τον αρκισισμό. Και θέλω να το κάνω με έναν τρόπο ο οποίος να είναι επιστημονικά έγκυρος, αλλά συνάμα απλός και κατανοητός και πάνω απ' όλα χρήσιμος. Τι είναι ο ναρκισισμός και γιατί δυστυχώς αφορά όλους μας. Ο ναρκισισμός είναι ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητας το οποίο δυστυχώς έχουν πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας. Είναι ένας τύπος ανθρώπου. Είναι ένας τύπος προσωπικότητας ανθρώπου. Η προσωπικότητα αφορά σε όλα τα σταθερά χαρακτηριστικά που έχει ένας άνθρωπος μέσα στο χρόνο. Και η προσωπικότητα ενός ανθρώπου αναπτύσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας και της εφηβείας και στερεοποιείται λίγο πριν από τα 30. Οι γνώσεις που έχουμε μέσα από την νευροψυχολογία είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται δομικά για τα κορίτσια μέχρι τα 26 περίπου χρόνια όπου ολοκληρώνεται η ανάπτυξη και των πρόστιων με το λοβών που είναι το τελευταίο κομμάτι εγκεφάλου που αναπτύσσεται και για τα γόρια γύρω στα 28 χρόνια. Άρα μετά από αυτή την ηλικία τα 26 περίπου στα κορίτσια και τα 28 περίπου στα αγόρια, όπου ο εγκέφαλος έχει αναπτυχθεί πλήρως και όπου ο άνθρωπος έχει διαπαιδαγωγηθεί με διάφορους τρόπους, άμεσους και έμεσους, από την κοινωνία, από την οικογένειά του, από το σχολείο, από την pop κουλτούρα κλπ και που ο ίδιος έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις για το πώς θα διαχειρίζεται τα συναισθήματα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του, μπορούμε να μιλήσουμε για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Για μια πλέον προσωπικότητα αρκετά παγιωμένη, λίγο πριν από τα 30. Ο ναρκισισμός υπάρχει στα επίσημα εγχειρίδια διάγνωσης και ταξινόμησης ψυχικών διαταραχών αυτή τη στιγμή ως μία διαταραχή προσωπικότητας στο DSM-5, το οποίο κυκλοφόρησε το 2013, 10 χρόνια πριν. Τον αρκισιστικό, η ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας κατατάσσεται στο β πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει και θέλουμε να αλλάξει. Θέλουμε μια μεγάλη ομάδα μια μεγάλη μερίδα ειδικών ψυχικής υγείας, θέλουμε ο να φύγει από τις διαγνώσεις διαταραχών προσωπικότητας και να παραμείνει ως ένας τύπος προσωπικότητας. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Όταν μιλάμε για ψυχική διαταραχή, βασικό στοιχείο, βασική ειδοποιώς διαφορά μιας ψυχικής διαταραχής από ένα τρόπο ζωής ή από ένα τύπο προσωπικότητας είναι ότι σε μια ψυχική διαταραχή υπάρχει ταλαιπωρία του πάσχοντος από τη ψυχική διαταραχή. Στην περίπτωση του ναρκισισμού όμως, στην περίπτωση του ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητας, δεν ταλαιπωρείται αυτός που επιδεικνύει τον από τον αλλά ταλαιπωρούνται οι γύρω του, οι άνθρωποι που έρχονται σε οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Γι' αυτό το λόγο συμφωνώ με μεγάλη μερίδα, τη μεγαλύτερη μερίδα των ειδικών ψυχικής υγείας παγκοσμίω και των ερευνητών πάνω στο θέμα, ότι ο ναρκισισμός πρέπει να φύγει από τις διαγνώσεις διαταραχών προσωπικότητας και να παραμείνει ως ένας τύπος προσωπικότητας αξιομελέτητος και σημαντικός να τον κατανοήσουμε ούτω ώστε να προστατευτούμε ναι, να προστατευτούμε από την τοξικότητα και την επικινδυνότητα του. Τι σημαίνει ναρκισισμός, ποιος είναι ένας άνθρωπος, πώς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Με απλά λόγια. Ο ναρκισιστής ή ο ναρκισσος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά εγωκεντρικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα είναι εντό εισαγωγικών ερωτευμένος με τον εαυτό του. Εννοείται ότι η ορολογία έχει πάρθει από τον αρχαίο μύθο του Νάρκησου, ο οποίος είχε ερωτευτεί τον εαυτό του, τον αντικατοπτρισμό του στον ποταμό. Από εκεί έχει πάρει το όνομα του Ναρκισισμός και από εκεί έχει πάρει το όνομα του ο Νάρκισος, ο οποίος μοντέρνος Νάρκισος βρίσκεται παντού. Δυστυχώς ζούμε ανάμεσα σε Νάρκισο στην εποχή μας. Η εποχή μας είναι η εποχή της υπερήμνησης ενός άρρωστου εγώ. Είναι η εποχή του άκρα του εγωκεντρισμού και η εποχή που ανυμνείται και εξυμνείται η κακία ως ένα χαρακτηριστικό και ως μια δεξιότητα που σε βοηθάει να ανελιχθείς και σε βοηθάει να επιτύχεις. Ζούμε σε μια εποχή όπου δυστυχώς για μεγάλο μέρος των ανθρώπων έχουν μηδενιστεί οι όποιες θρησκευτικές αξίες είχαν και δεν έχουν βάλει στη θέση τους άλλες ανθρωπιστικές αξίες. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι σε προηγούμενες εποχές όπου η θρησκεία έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, αρκετοί άνθρωποι ρύθμιζαν τη συμπεριφορά τους με βάση το φόβο να μην αμαρτήσουν ή με βάση το φόβο να μην θεωρηθούν κακοί χριστιανοί ή κακοί βουδιστές ή κακοί ισλαμιστές από τους γύρω τους εάν λειτουργούσαν με έναν τρόπο απάνθρωπο. Στην εποχή μας, οι περισσότεροι άνθρωποι στις δυτικές κοινωνίες έχουμε απομακρυνθεί από τη θρησκεία, αλλά έχουμε αποτύχει παταγωδός ακόμη και ελπίζω να το επιτύχουμε στο μέλλον, να υποκαταστήσουμε τις όποιες θρησκευτικές αξίες με ανθρωπιστικές αξίες. Αυτός ο θρησκευτικός μηδενισμός και αυτή η κρίση αξιών στην εποχή μας ευνοεί την τεράστια ανάπτυξη του ναρκισισμού ως στυλ προσωπικότητας που παρατηρείται στις μέρες μας. Και ένα λαμπρό πεδίο στο οποίο οι ναρκισιστές διαπρέπουν είναι αυτό των κοινωνικών δικτύων. Των social media, όπου ποστάρουν καλλιεργημένες φωτογραφίες, πειραγμένες φωτογραφίες όπου ποστάρουν έναν εξειδανικευμένο εαυτό παρουσιάζονται ως πολύ διαφορετικοί από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και μαζεύουν από κάτω χιλιάδες ακολούθους και θαυμαστές οι οποίοι τους ζητοκραυγάζουν με like και κολακευτικά σχόλια και οι οποίοι με τη σειρά του συγκρίνουν τη δική του εντό εισαγωγικών μίζερη ζωή με την εντό εισαγωγικών λαμπερή ζωή των ναρκισιστών και νιώθουν ότι κάτι τους λείπει, ότι σε κάτι υπολείπονται. Λοιπόν, ο ναρκισιστής ή ο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζεται κυρίως από επιφανειακότητα και έλλειψη πνευματικού και συναισθηματικού βάθους. Η νάρκηση είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, παρόλο που μπορεί να παρουσιάζονται στη μεγαλομανή τους έκδοση στη μεγαλοπρεπή του έκδοση, θα μιλήσουμε για του τύπου του ναρκισμού στη συνέχεια, ω άνθρωποι με εξαιρετικά υψηλή αυτοπεποίθηση, στην πραγματικότητα έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και η αυτοπεποίθηση τους πέφτει πολύ εύκολα. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω το διαχωρισμό ανάμεσα στη λέξη αυτοεκτίμηση και στη λέξη αυτοπεποίθηση την οποία συνήθως χρησιμοποιούμε ένα λαξ χωρίς να διαχωρίζουμε τη μία από την άλλη. Η λέξη αυτοεκτίμηση αναφέρεται στη γενικότερη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Όσο καλύτερη σχέση έχουμε με τον εαυτό μας, όσο περισσότερο αγαπάμε και εκτιμάμε τον εαυτό μας, τόσο πιο ψηλή είναι η αυτοεκτίμησή μας. Η αυτοεκτίμηση είναι μια τιμή η οποία είναι τρόποντινά σταθερή. Αυτή η οποία ανεβοκατεβαίνει είναι η αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση αφορά τη σιγουριά που έχουμε για το ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο καθήκον ή σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, έχω υψηλή αυτοπεποίθηση όσον αφορά στις μαγειρικές μου ικανότητες, γιατί συνήθως μαγειρεύω ωραία, αλλά έχω χαμηλή αυτοπεποίθηση όσον αφορά στις ικανότητες μου να σταθμεύσω το αυτοκίνητο σε ένα χώρο στενό. Άρα η αυτοπεποίθηση αφορά μια συγκεκριμένη δεξιότητα ή ένα συγκεκριμένο τομέα στον οποίο νιώθω σίγουρος ότι τα καταφέρνω ή λιγότερο σίγουρος, ενώ η αυτοεκτίμηση αφορά τη γενικότερη σχέση με τον εαυτό μας. Είναι φυσιολογικό η αυτοπεποίθηση μας σε κάποια σημεία να είναι υψηλή και σε κάποια άλλα σημεία να είναι χαμηλή, γιατί δεν είμαστε όλοι σπουδαίοι σε όλα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του δυνάμεις και αδυναμίες. Η αυτοεκτίμηση όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαπαιδαγώγηση ενός ανθρώπου, το μεγάλο ενό ανθρώπου, την πνευματικότητα ενός ανθρώπου και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα που κάνει ένας άνθρωπος. Όσο πιο καλλιεργημένος πνευματικά είναι ένας άνθρωπος, όσο πιο ψυχοψαγμένος είναι ένας άνθρωπος, όση περισσότερη ψυχοθεραπεία κάνει ένας άνθρωπος, Όσο περισσότερο ψυχοεκπαιδεύεται με καλή διάθεση και αγαθά κίνητρα ένας άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση θα έχει. Τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν σε οικογένειες αγαπητικές, σε περιβάλλοντα τα οποία ήταν ευνοϊκά για την υγιή τους εξέλιξη, έχουν παραδοσιακά υψηλή αυτοεκτίμηση. Όμως, επειδή σχεδόν όλοι μας γεννηθήκαμε σε περιβάλλοντα δύσκολα. Η αυτοεκτίμηση ενός ανθρώπου είναι ένα πεδίο στο οποίο χωράει τρομερή εξέλιξη και αυτή η εξέλιξη γίνεται διαμέσου του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Όταν λέμε προσωπικός πνευματικός αγώνας, σημαίνει να είμαστε οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα εξασκούμε την αυτογνώσια. Η αυτογνώσια είναι ένας όρος ξεκάθαρα ελληνικός που προέρχεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία και αφορά στον άνθρωπο ο οποίος ζει τη ζωή του με σκοπό όχι άσκοπα. Αυτογνώσια εξασκούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έγνια για το τι είδου αποτύπωμα αφήνουν πάνω σε αυτή τη γη. Την αυτογνωσία εξασκούν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι καλοί άνθρωποι. Αυτογνωσία εξασκούν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν όσο μεγαλώνουν και όσο περνάει ο καιρό να γίνονται καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Αυτογνωσία εξασκούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να πληγώνουν και να τραυματίζουν του άλλου, έστω και αθελάτου και η αυτογνωσία επιτυγχάνεται μέσα από τη γενικότερη ψυχική και πνευματική καλλιέργεια που προέρχεται μέσα από τις τέχνες, μέσα από την παιδεία, όχι την εκπαίδευση, την παιδεία, μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, ψυχοεκπαίδευση έχω εξηγήσει στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast είναι, μέσα από τη ψυχοθεραπεία και μέσα από τον προσωπικό πνευματικό αγώνα. Γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως στη σύγχρονη εποχή στην οποία έχουν καταρριφθεί και έχουν πέσει αρκετά θρησκευτικά φρούρια και αρκετές παραδοσιακές αρχές και αξίες έχουν φύγει από τη θέση τους, έχουν κατακρεμνιστεί και καλά έκαναν κατά τη γνώμη μου, αλλά οφείλουμε ως κοινωνία και ως πνευματικά όντα να βάλουμε στη θέση των αξιών που έχουμε αποδομήσει νέες αξίες ανθρωπιστικές οι οποίες να μας εμπνέουν ούτω ώστε να εξελισσόμαστε συνεχώς ως άνθρωποι, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ανθρώπινης φύσης που είναι η αγάπη, η χαρά, η συνδεσιμότητα και η ευδαιμονία. Λοιπόν, η άρχιση οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ή οι ναρκισιστές, για συντομία θα τους λέω ή ναρκισι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν καθόλου να ασχολούνται με το ζήτημα της αυτογνωσίας. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ουσία. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η αυτογνωσία. Δεν ενδιαφέρονται για αυτήν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν όλα τα ωφέλη ενός επιτυχημένου ανθρώπου χωρίς τον ουσιαστικό κόπο. Όταν λέω όλα τα ωφέλη ενός επιτυχημένου ανθρώπου δεν μιλάω μόνο για την οικονομική και κοινωνική επιτυχία, αλλά μιλάω και για την προσωπική εξέλιξη. Ο νάρκισσος δεν θέλει να κοπιάσει. Δεν θέλει να δουλέψει σκληρά, ούτως ώστε στη συνέχεια να ανταμυφθεί δεν θέλει να κάνει την προσωπική του προσπάθεια για να καταπολεμήσει τις αδυναμίες του, για να εξελίξει τις δεξιότητες του, για να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Θέλει να είναι αυτός που είναι και οι άλλοι να έρχονται να τον κάνουν να νιώθει καλά. Το βασικό χαρακτηριστικό ενός σου είναι ότι ρυθμίζει τα συναισθήματά του με εξωτερικούς παράγοντες. Με πιο απλά λόγια, χρησιμοποιεί τους άλλους για να νιώθει εκείνος ο ίδιος καλά. Η ρύθμιση των ανθρωπίνων συναισθημάτων είναι ένα τεράστιο ζήτημα στη ψυχολογία και ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχει τεράστιο αντίκτυπο, τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο πάνω στη ψυχική μας ευεξία και τη ψυχική μας υγεία. Μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που καλούμαστε να αναπτύξουμε όσο μεγαλώνουμε και όσοι έχουμε αποφασίσει να αναλάβουμε τον άχαρο ρόλο του γονέα οφείλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν αυτή τη δεξιότητα είναι η δεξιότητα της συναισθηματικής αυτορύθμισης που σημαίνει να μπορώ να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου να μπορώ να αντέχω τα συναισθήματά μου να μπορώ πρώτα απ' όλα να εντοπίζω τα συναισθήματά μου, να κατανοώ τα συναισθήματά μου, να αποδέχομαι τα συναισθήματά μου και να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου και να αντέχω τα συναισθήματά μου. Να μπορώ δηλαδή να με κάνω εγώ καλά όταν είμαι αναστατωμένος, όταν δεν είμαι καλά, να ψάχνω μέσα μου για να βρω τρόπο να γίνω καλά. Αυτός είναι ένας υπερτάτος στόχος πνευματικής εξέλιξης, ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι η Θεκλα ότι 4 του Μάη θα γίνω 48 ετών και ακόμη δεν έχω πετύχει πλήρως ή στον πιο επιθυμητό βαθμό τη συναισθηματική αυτορύθμιση. Την προσπαθώ. Είναι τεράστια η δυσκολία της συναισθηματικής αυτορύθμισης επειδή ακριβώς σημαίνει να αντέχεις να μείνεις μόνος σου, να αντέχεις να νιώθεις δυσάρεστα συναισθήματα και να μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου και με συναισθηματικό τρόπο και με γνωστικό τρόπο και να τα διαχειριστείς και συμπεριφορικά. Σε επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε και για τη συναισθηματική ρύθμιση και για τη συναισθηματική αυτορύθμιση. Σας υπενθυμίζω μόνο πω το προηγούμενο επεισόδιο, το τέταρτο επεισόδιο αυτού του podcast, που μιλήσαμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, μιλήσαμε για τη συναισθηματική απορρίθμιση που επέρχεται όταν ένα ερέθισμα τώρα ξυπνάει συναισθήματα από τραύματα του παρελθόντος. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος που είναι ενάρκησος απορριθμίζεται συναισθηματικά, επειδή ακριβώς δεν έχει κάνει ποτέ τον κόπο να μάθει να αυτορυθμίζεται, τότε χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους ως μέσο ρύθμισης και διαχείρισης των συναισθημάτων του. Τι σημαίνει αυτό? Όταν χρησιμοποιώ τους άλλους ως ένα μέσο διαχείρισης και ρύθμισης των συναισθημάτων μου, σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι βγάζω το άχτι μου πάνω τους, ξεσπάω τα νεύρα μου επάνω τους και τους καθιστώ υπεύθυνου για όλα μου τα λάθη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ναρκισισμό, έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, πάντοτε είναι τέλειος στα μάτια του. Δεν φταίει σε τίποτα. Πάντα φταίνε οι άλλοι. Εσύ φτες που με έκανες και θύμωσα και έκανα το ένα ή το άλλο. Εσύ φτες που δεν μου το είπες αυτό και αν μου το έλεγες αυτό για παράδειγμα δεν θα έκανα το ένα ή το άλλο. Ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανθρώπων με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας είναι ότι ποτέ δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους. Πάντα φταίνε οι άλλοι και όταν νιώθουν άσχημα συναισθηματικά, πάντοτε ρίχνουν το φταίξιμο στους άλλους. Ας πούμε μερικά παραδείγματα. Ένας άνδρας, ένας σύζυγος, ο οποίος έχει κάνει μία α, ζημιά στη δουλειά και νιώθει άσχημα, νιώθει ματέωση, η λέξη ματέωση στα ελληνικά είναι η μεταφορά της λέξης frustration στα αγγλικά που σημαίνει νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί δεν έχει γίνει αυτό που ήθελα να γίνει. Έχει έντονα αρνητικά συναισθήματα απογοήτευσης, ματέωσης, θυμού και οργής. Δεν αναλαμβάνει όμως την ευθύνη του, δεν λέει, δεν εξασκεί την αυτογνωσία, δεν λέει τι έκανα Λάθος και γι' αυτό δεν έχω επιτύχει το στόχο μου ή τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα για να βελτιωθώ την επόμενη φορά. Ανταυτού δεν κάνει τίποτα για τα αρνητικά του συναισθήματα, επιστρέφει στο σπίτι και βγάζει τα νεύρα του με ασήμαντες αφορμές πάνω στη σύντροφο του ή πάνω στα παιδιά του. Μια γυναίκα... Γιατί υπάρχουν και γυναίκες με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Δεν είναι μόνο άνδρες που υπάρχουν με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Μία γυναίκα με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητος η οποία δέχεται μια απογοήτευση. Για παράδειγμα την απορρίπτει ερωτικά ένας άνθρωπος που έβαλε στο μάτι. Αντί να διαχειριστεί την απογοήτευσή της, αντί να διαχειριστεί τη ματέωσή της, αντί να ψάξει να δει για ποιο λόγο με απέρριψε ο άνθρωπος αυτός. Μήπως η συμπεριφορά μου, για παράδειγμα, είχε κάτι το οποίο τον απόθησε ή μήπως αυτό τον άνθρωπο εγώ τον επέλεξα με βάση κάποια κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την οικονομική και κοινωνική του επιφάνεια και όχι με τον ίδιος άνθρωπο και το κατάλαβε και γι' αυτό δεν με θέλει. Ανταυτού μπορεί να επιδοθεί σε πράξεις κατασκόπευσης του ανθρώπου αυτού, να τον παρακολουθεί στα social media, να κάνει stalking και να σαμποτάρει την προσωπική ζωή του ανθρώπου αυτού, εμφανιζόμενη από το πουθενά και προσποιούμενη, ότι αποτελεί μέρος της ζωής του ενώ στην πραγματικότητα δεν αποτελεί. Η νάρκηση με τίποτα δεν δέχονται το όχι. Με τίποτα δεν δέχονται την αποτυχία. Θέλουν όλα να τους έρχονται όπως τα φαντάζονται και θέλουν πάντοτε να απολαμβάνουν τιμέ και δόξες χωρίς να κάνουν τον κόπο. Δεν είναι καθόλου κακό πράγμα ένας άνθρωπος να είναι φιλόδοξος και είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την κοινωνία μας να θέλουμε να εξελισσόμαστε. Να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι δάσκαλοι, καλύτεροι γονείς, καλύτεροι ψυχολόγοι, καλύτεροι ιατροί, καλύτεροι δημοσιογράφοι και ούτω καθεξής. Είναι εξαιρετικό πράγμα η φιλοδοξία στον άνθρωπο. Να θέλει να εξελίσσεται, να θέλει να προχωρά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αρνητικό χαρακτηριστικό η φιλοδοξία. Ο αριβισμός όμως και το να θέλεις να επιτύχεις χωρίς να κοπιάσεις είναι κάτι εξαιρετικά καταστροφικό για τον κοινωνικό ιστό. Και για τη ψυχική υγεία, ψυχική ευεξία και ισορροπία των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή και οποιαδήποτε διασύνδεση με τέτοιους τύπους. Τέτοιοι τύποι βρίσκονται παντού. Βρίσκονται πρωτίστως στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Βρίσκονται στο εργασιακό μας περιβάλλον. Βρίσκονται στο φιλικό μας περιβάλλον. Μπορεί να βρίσκονται ακόμη και μέσα στο κρεβάτι μας. Άνθρωποι ανάλγητοι. Η λέξη ανάλγητο σημαίνει δεν πονάω. Στην πραγματικότητα όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν συμπονούν τους άλλους. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του ναρκισισμού είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης. Η λέξη ενσυναίσθηση στα ελληνικά είναι η μετάφραση της λέξης empathy στα αγγλικά και σημαίνει η λέξη ενσυναίσθηση να βάζω τον εαυτό μου στα παπούτσια του άλλου σημαίνει τη δεξιότητα του να μπορώ να συναισθανθώ το πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος και να συμπονώ τον άλλο. Η νάρκηση έχουν μηδέν ενσυναίσθηση συναισθηματική. Χέστηκαν, με συγχωρείτε για τη λέξη που χρησιμοποιώ, για το πώς νιώθουν οι άλλοι. Χαίστηκαν για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει συμπεριφορά τους πάνω στους άλλους ανθρώπους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να επιτύχουν τους στόχους τους. Πάση θυσία. Και όταν μιλάμε για θυσία, όταν αφορά στους Νάρκησους... δεν μιλάμε για θυσία του εαυτού τους, αλλά θυσία των άλλων ανθρώπων. Θυσιάζουν τους άλλους προκειμένου οι ήδη να επιτυχούν τους στόχους τους. Υπάρχει μια έκφραση στην ελληνική γλώσσα που λένε «αυτός πατά επί πτωμάτων». Θα μπορούσε να μεταφραστεί στον αρκισισμό ότι πατούν επί ψυχικών πτωμάτων των άλλων ανθρώπων. Δεν τους ενοχλεί καθόλου να πεθάνουν τους άλλους ψυχικά και συναισθηματικά, να καταστροπώσουν του άλλου ανθρώπου, να χρησιμοποιήσουν του άλλου ανθρώπου, προκειμένου ήδη να επιτύχουν του σκοπού του και προκειμένου να διαχειριστούν τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία δεν αντέχουν. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουμε ματαιώσει. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας μια συλλογή τραυμάτων που όσο πιο αδιαχείριστα είναι τόσο πιο εύκολα ξυπνάνε και μας απορριθμίζουν συναισθηματικά. Όλοι έχουμε εσωτερικούς δαίμονες. Οι νάρκησοι όμως δεν θέλουν να διαχειριστούν καθόλου αυτό το ζήτημα. Δεν τους αρέσει καθόλου η ιδέα να νιώθουν άβολα, δεν τους αρέσει καθόλου η ιδέα να ντρέπονται. Δεν τους αρέσει καθόλου η ιδέα να ντροπιάζονται, δεν τους αρέσει καθόλου η ιδέα να δουλέψουν σκληρά για να αντιμετωπίσουν το εσωτερικό τους χάος. Όχι. Δεν θέλουν να κοπιάζουν. Εάν α, θα με ρωτούσε κάποιος ποιο είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό ενός νάρκης σου, θα έλεγα η τεμπελιά του η ψυχική και πνευματική του τεμπελιά, δεν θέλει να κοπιάσει Τα αγαθά κοπισκτώνται, αλλά ο Νάρκησος θέλει να έχει τα αγαθά χωρίς τους κόπους Και ποιοι θα κοπιάσουν για να αποκτήσει αγαθά ο Νάρκησος οι άνθρωποι που βρίσκονται στο δρόμο του οι άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποιεί για να ρυθμιστεί συναισθηματικά οι άνθρωποι τους οποίους εκμεταλλεύεται οι άνθρωποι τους οποίους κοροϊδεύει ότι τους εκτιμάει, κοροϊδεύει ότι τους αγαπάει, κοροϊδεύει ότι νοιάζεται για αυτούς, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του. Ναι, ένας νάρκισσος μπορεί να σε πλησιάσει με έναν πολύ σαγηνευτικό τρόπο. Μπορεί να σου κάνει το λεγόμενο βομβαρδισμό αγάπης. Love bombing είναι ο όρος στα αγγλικά. Βομβαρδισμός αγάπης σημαίνει την περίοδο εκείνη, του μήνα, του μήνα ή των ημερών ή των ορών του μέλητος, όπου ένας Νάρκησος προσπαθεί να προσελκύσει έναν συνάνθρωπό του. Θα του παρουσιάσει έναν εξαιρετικά καλό εαυτό, θα του κάνει πολλά κομπλιμέντα, θα του μιλήσει με έναν εξαιρετικό τρόπο, προκειμένου να τον πείσει ότι είναι καλές οι προθέσεις του, να τον φέρει κοντά και να αρχίσει να τον εκμεταλλεύεται συναισθηματικά, οικονομικά, κοινωνικά, σεξουαλικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η νάρκηση δεν συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους. Η νάρκηση εκμεταλλεύονται τους άλλους ανθρώπους. Η νάρκηση δεν βλέπουν τίποτα άλλο μπροστά τους παρά τον κατοπτρισμό του εαυτού τους. Τους ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός τους και τους ενδιαφέρει μόνο η καλοπέρασή τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι, δεν τους ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, δεν τους ενδιαφέρει ξαναλέω ότι αποτύπωμα αφήνουν πίσω τους αυτή τη ζωή καθώς προχωράνε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να νιώθουν ήδη καλά. Και πότε νιώθει καλά ένας ναρκισσος; νιώθει καλά όταν λαμβάνει ναρκισιστική τροφοδοσία... Ναρκισιστική παροχή, όρος στα αγγλικά είναι ναρσισίστικ supply από τα θύματα του η νάρκηση θέλουν να έχουν ακόλουθους, θέλουν να έχουν ανθρώπους οι οποίοι να βρίσκονται στο περιβάλλον τους και συνεχώς να τους κάνουν να νιώθουν καλά. Να τους πενεύουν, να τους παρηγορούν, να τους δικαιολογούν, να τους δίνουν άλοθη και να τους εξυψώνουν. Ε, φαντάζομαι... Οι περισσότεροι από εσάς έχετε διαβάσει, έχετε δει στην, στην μεταφορά στην, σε ταινία, το παραμύθι του μάγου του Όζου. Ένα όρο ο οποίο προκύπτει από το μάγο του Ω είναι ο όρο των υπτάμενων πυθίκων. Flying monkeys στα αγγλικά. Οι υπτάμενοι πυθίκοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται γύρω από έναν νάρκισο και του τροφοδοτούν το άρρωστο εγώ του. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα μεταφέρουν τα μηνύματα του προ τον έξω κόσμο. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα μιλήσουμε με τα καλύτερα λόγια για τον Άρκισο και είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποτελέσουν το κοινό του και τους οπαδούς του. Είναι επίσης επικίνδυνη η πτάμενη πήθηκη, με τον ίδιο τον Άρκισο γιατί στην ουσία πουλούν τη ψυχή του στο διάβολο. Προκειμένου να γίνουν αρεστοί από έναν τύπο ο οποίος είναι μόνο μόστρα, επίδειξη και μεγάλα λόγια, για να νιώσουν και αυτοί κάπως σημαντικοί γίνονται στην ουσία συνεργοί στην κακοποίηση που ο Νάρκισος επιφέρει στους άλλους ανθρώπους. Αχ και αχ και ξανά αχ. Η ναρκισιστική κακοποίηση όταν λέμε τον όρο ναρκισιστική κακοποίηση, μιλούμε για ψυχική αδιόρατη κακοποίηση η οποία προκύπτει μέσα σε οποιαδήποτε σχέση με ενάρκησο, μπορεί να ξεκινάει από την κοιλιά της μάνας σου. Ναι, μπορεί η μάνα σου να είναι ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και μπορεί να αρχίσει να σε κακοποιεί συναισθηματικά από την κοιλιά της μέσα. Στα πρώτους μήνες της ζωής σου, μια νάρκισος μάνα, ένας νάρκισος πατέρας, στο σχολείο ένας δάσκαλος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, μια νάρκισος γιαγιά, ένας νάρκισος παππούς. Είμαι ψυχολόγος εδώ και 26 χρόνια περίπου, εδώ και 25 χρόνια. Έχω συναντήσει κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους στο γραφείο μου που διατηρούσα για 20 χρόνια και έχω γνωρίσει τις ιστορίες δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων τις οποίες μου στέλνουν συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Έλληνες από όλα τα μέρη της γης. Από Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα κυρίως αλλά και σε άλλες χώρες. Ένα πολύ συχνό μοτίβο που αναδεικνύεται μέσα από τις πονεμένες ιστορίες ανθρώπων είναι να έχουν γεννηθεί σε μια οικογένεια που και οι δύο γονείς τους ή ο ένας από τους δύο να είναι ενάρκησος. Είναι ό,τι πιο δύσκολο να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονεί σου να μην είναι γονεϊκοί, η μάνα σου να μην είναι μητρική, ο πατέρας σου να μην είναι πατρικός επειδή ακριβώς έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Ένας όπω είπαμε, νοιάζεται μόνο για την πάρτη του και νοιάζεται μόνο για να νιώθει ο ίδιος καλά. Δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και όταν οι άνθρωποι αυτοί είναι τα παιδιά που έχει γεννήσει ή έχει υιοθετήσει. Είναι τραγικό, όμως συμβαίνει. Και συμβαίνει δυστυχώς σε πολλές οικογένειες. Μία ε, εξαιρετικά αποτρόπαια μορφή ναρκισισμού είναι η μορφή της σωματικής κακοποίησης των παιδιών από τους γονείς. Μια εξαιρετικά επίσης αποτρόπαια μορφή ναρκισισμού είναι η μορφή της συναισθηματικής ψυχικής κακοποίησης των παιδιών από τους γονείς. Στις περιπτώσεις τις οποίες έχουμε σεξουαλική κακοποίηση τότε μπορεί να μην μιλάμε μόνο για αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας αλλά να μιλάμε και για ένα ψυχοπαθητικό τύπο προσωπικότητας περισσότερα γι' αυτά σε επόμενο podcast. Ο ναρκισισμός είναι επικίνδυνος. Ο ναρκισισμός σκοτώνει τη χαρά στους ανθρώπου. Ο ναρκισισμός σκοτώνει την ικανότητα να χαρούμε την πιο σημαντική στιγμή στη ζωή μας που είναι αυτή της συνδεσιμότητας. Υπάρχει μία μακροχρόνια μελέτη, η οποία ονομάζεται η μελέτη της Βοστόνης, η μελέτη του Χάρβαρτ, η μελέτη της Ευτυχίας, η οποία μελετάει για πάνω από 80 χρόνια τις ζωές αρκετών ανθρώπων και έχει καταλήξει ότι αυτό το οποίο συνιστά ευδαιμονία ή ευτυχία στον άνθρωπο δεν είναι ούτε η δόξα, ούτε τα λεφτά, ούτε η κοινωνική αναγνωρισιμότητα, αλλά οι βαθιές συνδέσεις με νόημα. Deep Meaningful Connections. Από τη στιγμή που η νάρκηση είναι ξεκάθαρα επιφανειακοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν συνδέονται ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους, χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους, βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στους άλλους ανθρώπους, αιτιώνται τους άλλους ανθρώπους για τα δικά τους προβλήματα. Οι σχέσεις οι οποίες δημιουργούν είναι σχέσεις οι οποίες επισύρουν δυστυχία στους άλλους και είναι το αντίθετο από τις βαθιές συνδέσεις με νόημα οι οποίες βοηθούν έναν άνθρωπο να είναι ευτυχής και ευδαίμων. Σπέρνουν δυστυχία στο περασμά του συνάρκηση, σπέρνουν απογοήτευση και στην ουσία κάνουν με το πάνω στους υπόλοιπους τα δικά τους αρνητικά συναισθήματα, επειδή έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, μισούν τον εαυτό τους, μισούν τον κόσμο όλο, επειδή ακριβώς μισούν τον εαυτό τους, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν, και σπέρνουν στο διάβα τους πόνο, θλίψη, απογοήτευση και αρνητικά συναισθήματα υπάρχουν αρκετοί σε σημασμένη νάρκηση στην παγκόσμια σφαίρα για κάποιους από τους οποίους έχουν γραφτεί και βιβλία. Ένας, ίσως ο πιο γνωστός, είναι ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Ντόναλτ Τραμπ, του οποίου η κόρη του αδερφού του, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος, έχει κάνει μια ανάλυση της βιογραφίας του και της οικογενειακής ιστορίας και έχει γράψει ένα πολύ κροτο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στην πανδημία σε σχέση με τον ναρκισισμό του θείου της. Ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας έχουν πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες, τοπικοί ηγέτες αλλά και πολλοί τυραννίσκοι οι οποίοι δεν είναι ούτε πρόεδροι χώρας, ούτε καν πρόεδροι του χωριού τους. Είναι ανθρωπάκια, μίζερα, δυστυχισμένα, τεμπέλικα, τα οποία δεν θέλουν με τίποτα να δουλέψουν με τον εαυτό τους, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους άλλους για να ξεσπάνε, να χρησιμοποιήσουν τους άλλους για να πάρουν μια πρόσκαιρη επιβεβαίωση, να χρησιμοποιούν τους άλλους για να πάρουν αρκισιστική τροφοδοσία, ναρκισιστική παροχή και όταν οι άλλοι τους καταλάβουν και αντιληφθούν πως είναι ενάρκηση και σταματήσουν να τους δίνουν ναρκισιστική τροφοδοσία, τότε τους πετάνε σαν στιμένες λεμονόκουπες και δεν ασχολούνται ξανά με αυτούς μόνο εάν θεωρήσουν πως υπάρχει πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να τους δώσει ξανά ναρκισιστική τροφοδοσία, να τους τονώσει ξανά το εύθραυστο, άρρωστο εγώ τους. Δεν είναι κακό πράγμα ένας άνθρωπος να έχει εγωισμό. Χρειάζεται να αγαπούμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται να έχουμε ένα υγιές εγώ, ένα δυνατό εγώ. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του και έχει ένα υγιές και δυνατό εγώ, δεν προβάλλει πάνω στους άλλους τα αποθυμένα του. Οι νάρκισοι κάνουν αυτό καθημερινώς και συνέχεια να προβάλλουν τις δικές τους ελλείψεις, τις δικές τους αδυναμίες, τα δικά τους αποθυμένα πάνω στους άλλους ανθρώπους. Η ναρκιστική προβολή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που προκύπτει από την πληθώρα των ναρκισσών που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Προβάλλουν τα δικά τους θέματα πάνω στους άλλους. Όταν ένας ναρκισσός θυμώσει μαζί σου, όταν ένας Νάρκησος μπει σε ένα επεισόδιο ναρκισιστικής οργής, τότε θα σε χαρακτηρίσει με τα ίδια ακριβώς επίθετα που ταιριάζουν στον ίδιο. Θα κάνει ένα τραγικό και θλιβερό καθρέφτισμα το δικών του ελλείψεων πάνω σε σένα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο φαινόμενο, η νάρκηση, να κατηγορούν τα θύματά τους ότι είναι αυτή η νάρκηση και να θεωρούν ότι είναι θύματα των άλλων ανθρώπων ενώ στην ουσία πρόκειται για θύτες. Ναι, γίνεται. Ναι, συμβαίνει. Είναι τεράστιο το θέμα του ναρκισμού. Είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε στο κανάλι μου στο YouTube αν γράψετε το όνομά μου στη μηχανή αναζήτηση του YouTube, είτε το μικρό μου όνομα Θέκλα, είτε όλο μου το όνομα μαζί με το επίθετο Θέκλα Πετρίδου, θα σα βγάλει η αναζήτηση του YouTube το κανάλι μου, στο οποίο υπάρχουν περίπου 4.000 βίντεο, εκ των οποίων αρκετά αναφέρονται στον αρκισμό. Έχουμε 60 playlists, δηλαδή λίστε με επιμέρου θεματικέ που περιέχουν βίντεο, λίστε βίντεο και υπάρχει οπωσδήποτε και λίστα με τον όρο, με τον τίτλο Νάρκηση και επίσης τοξικοί άνθρωποι γιατί η αλήθεια να λέγεται όλη η Νάρκηση είναι τοξική η λέξη τοξικός και η λέξη Νάρκησος είναι αλληλοεπικαλυπτώμενες έννοιες η λέξη τοξικός σημαίνει ένας άνθρωπος που με τον τρόπο που λειτουργεί και με τον αντίχτυπο που έχει στους γύρω του τους δηλητριάζει ψυχικά όλοι η νάρκηση είναι τοξική, δεν είναι όμως όλη τοξική νάρκηση. Επίσης, παλιότερα στο κανάλι μου στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube, χρησιμοποιούσαμε τον όρο αδιάγνωστη για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας. Πλέον όμως έχουμε το θάρρος να αλπούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μιλήσουμε για έναν η οποία είναι η πανδημία της εποχής μας που ταλαιπωρεί όλους τους ανθρώπους. Όλοι μας είτε είμαστε η ίδιοι νάρκηση, είτε έχουμε έρθει και ερχόμαστε σε επαφή με νάρκισους κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Είναι τόσο μολυσμένη η κοινωνία από τον αρχισισμό που δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει συναντήσει και να μην έχει υποφέρει από νάρκισους στη ζωή του. Όχι Νάρκησο, νάρκισους και όλα τα φαινόμενα τα οποία μελετούμε οι ψυχολόγοι σε σχέση με τη συναισθηματική και ψυχική κακοποίηση, όπως ο σχολικός εκφοβισμός, το bullying, όπως η εργασιακή παρενόχληση, το mobbing, όλα αυτά τα φαινόμενα ξεκινάνε από ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, με ναρκισσούς ακόμη και το φαινόμενο της γονικής αποξένωσης για το οποίο πρέπει να κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο. Γονική αποξένωση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία κατά τη διάρκεια ενός γάμου ή μετά από ένα διαζύγιο ο ένας γονιός χρησιμοποιεί τα παιδιά, εργαλειοποιεί τα παιδιά και τα στρέφει εναντίον του άλλου γονιού για να τον εκδικηθεί. Όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν αφετηρία ανάρκη στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν την απογοήτευση, δεν μπορούν να διαχειριστούν τη ματέωση, δεν μπορούν να διαχειριστούν ήδη τα αρνητικά τους συναισθήματα και χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον τους ως εργαλεία για να διαχειριστούν το εσωτερικό τους χάος. Κοι είναι οι πέντε βασικοί τύποι ναρκησών που παρατηρούνται. Ο πρώτος είναι ο μεγαλομανής Grandios Narcissist. Είναι αυτός ο οποίος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και το δείχνει. Είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζεται παντού ως ο πιο σπουδαίος στον τομέα του, ο πιο γνωστός, ο πιο πετυχημένος. Είναι αυτός ο οποίος οπωσδήποτε δεν έχει την παραμικρή ενσυναίσθηση για τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή του είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί φανερά τους άλλους για να διαχειριστεί τα συναισθήματα του και να επιτύχει τους σκοπούς του και είναι αυτός ο οποίος είναι ο πιο ευδιάκριτος, ο μεγαλομανής νάρκισσος, Grandios Narcissist. ή ο φανερός νάρκισσος. Ο δεύτερος τύπος είναι ο κρυφονάρκισσος, ή ο ευάλωτος νάρκισος, Ή ο ευαίσθητος ναρκισσός, ή υπερευαίσθητος ναρκισσός. Πρόκειται για έναν τύπο ο οποίος έχει επίσης εγωμανία, εγωκεντρισμό, δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη για τα λάθη του, αλλά παρουσιάζεται ως ένας ταπεινός και απλός και ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζεται συνήθως ως θύμα, έχει αρκετό άγχος, αρκετή κατάθλιψη, μπορεί να υποφέρει κιόλας από διατεραχή άγχους ή κατάθλιψης ο οποίος μιλάει για τα δυστυχή παιδικά του χρόνια και πόσο άτυχος είναι και πώς όλα του στραβά και πώς οι άλλοι είναι τυχεροί και αυτός δεν είναι. Ο ευάλωτος νάρκησος ή κρυφονάρκησος είναι αυτός που θα δείξει και κάποιο επιφανειακό ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει με τους γύρω του προκειμένου να μάθει πράγματα για τους άλλους, το οποία στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει εναντίον τους. Η κρυφονάρκηση είναι πιο δύσκολα ανιχνεύσιμη και πολύ συχνά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους, στους γάμους τους, στις ερωτικές τους σχέσεις, στις συναδελφικές τους σχέσεις και είναι, όπως είπα και προηγουμένως, πιο δύσκολα ανιχνεύσιμη και προκαλούν πολύ περισσότερο τη συμπόνια και τη συμπάθεια των άλλων, ενώ η είδη ως νάρκηση που είναι δεν νιώθουν καμία απολύτως ενσυναίσθηση για τους άλλους. Δεν συμπονούν τους άλλους και χρησιμοποιούν τους άλλους για να νιώσουν ήδη καλύτερα στην περίπτωση των κρυφονάρκησων για να κλαφτούν. Κλαίγονται στους άλλους. Ο τρίτος τύπος ναρκισιστή είναι αυτός του κακοήθους ναρκισιστή. Μαλίνα ναρσισιστή. Είναι αυτός ο οποίος είναι μεν μεγαλομανής ναρκισσός, δεν το εκφράζει με τόσο έντονο τρόπο, μοιάζει λίγο περισσότερο με τον κρυφονάρκησο, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διακατέχεται από ιδιαίτερη πικρία και μεθοδική εκδικητικότητα. Ουμπλέξεις με κακό Θα σε τρελάνει, θα επιδοθεί σε τρελό gaslighting. Η λέξη gaslighting έχω ακούσει ότι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως φρενοβλαβοποίηση. Μιλάμε για τη διαδικασία εκείνη στην οποία βγάζουμε τον άλλο τρελό και τον κάνουμε να πιστεύει κιόλας ότι είναι τρελός, ένας κακοήθης νάρκησο μπορεί κυριολεκτικά να τρελάνει τους ανθρώπους γύρω του. Γιατί έχει όλη την ψυχραιμία ούτω ώστε να μεθοδεύσει την εκδίκηση του προς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να του φταίνε τόσο πολύ όσο να μην του θρέφουν το άρρωστο και εύθραυστο εγώ του. Στον αντίποδα του κακοήθους ναρκισιστή βρίσκεται ο καλοήθης ναρκισιστής, ο καλοήθης ναρκισσός. Αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος είναι αυλαβής με την έννοια του ότι έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, επιζητεί συνεχώς την προσοχή και την αρκισιστική τροφοδοσία από τους άλλους, αλλά το κάνει μέσα σε ένα χώρο βλακείας και ανοησίας. Δεν το κάνει επειδή θέλει να χρησιμοποιήσει τους άλλους επίτηδες και να τους κάνει ζημιά. Δεν το κάνει επειδή θέλει να πατήσει επιπτωμάτων. Το κάνει ίσως γιατί έχει μεγαλώσει σαν ένα καλό μαθημένο παιδί. Το κάνει ίσως γιατί βρίσκει την ευκαιρία να το κάνει, γιατί έχει υψηλή οικονομική και κοινωνική θέση η καλοήθης ναρκισιστές, η καλοήθης ναρκισι, αυτό που μας κάνουν και μας ζημιώνουν είναι ότι μας τρώνε τον πολύτιμο χρόνο μας. Είναι εκείνοι οι τύποι οι οποίοι κάθονται και περιγράφουν με τις ώρες φανταστικές ιστορίες όπου ήταν ήρωες, όπου κυνήγησαν και έπιασαν δεν ξέρω εγώ πόσα θυράματα, όπου έκαναν το ένα, όπου έκαναν το άλλο, φαφλατάδες, μιλάνε πολύ, θέλουν πολύ προσοχή και μας τρώνε το χρόνο μας. Είναι όμως καλοήθης με την έννοια του ότι δεν είναι εκδικητική όπως η κακοήθης νάρκηση και δεν το κάνουν όλο αυτό λόγω κακίας, αλλά λόγω αφελίας και βλακίας. Τους θεωρώ όμως ότι είναι εξίσου ταλαιπωρητικοί και κουραστική. Πάμε τώρα στο τελευταίο είδο από τα πέντε βασικά είδη ναρκισσού. Είναι ο κοινοτικό ναρκισσιστής, communal narcissist. Είναι αυτοί οι τύποι οι οποίοι παρουσιάζονται ως ευεργέτες της κοινωνίας, ως φιλάνθρωποι, αυτοί οι οποίοι επιδίδονται σε δημόσιες εκδηλώσεις φιλανθρωπίας, αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται ως στιλοβάτες της κοινωνίας και ως μεγάλοι ηγέτες, οι οποίοι στην πραγματικότητα κάνουν όλες αυτές τις συμπεριφορές, ποστάρουν όλες αυτές τις φιλανθρωπικές τους ευεργεσίες στα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να αποκτήσουν θαυμασμό και ναρκισιστική παροχή από το κοινό, αλλά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι ή μέσα στο ίδιο τους το ίδρυμα, αν με καταλαβαίνετε, κακοποιούν χωρίς καμία απολύτως ενσυναίσθηση τους άλλους ανθρώπους γνωρίζω αρκετά παιδιά, τα οποία μεγάλωσαν με γονεί οι οποίοι είναι κοινοτική νάρκηση, οι οποίοι είναι στήλοι της κοινωνίας, οι οποίοι είναι πολύ, πολύ έτσι προβεβλημένα πρότυπα ανθρωπιάς, ενώ μέσα στο ίδιο του το σπίτι είναι Παλιάνθρωποι. Δεν τους νοιάζει τίποτα για τα παιδιά τους, δεν τους νοιάζει τίποτα για τη ψυχική και συναισθηματική ευημερία των παιδιών τους. Βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στα παιδιά τους, και γενικότερα είναι ψυχρή, απάνθρωποι και ασύνδετοι. Ένα κλασικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο γιος της Άλις Μίλλερ. Η Άλις Μίλλερ είναι μια πολύ γνωστή παιδοψυχολόγος η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει μείνει στην ιστορία με τίτλο «Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικία, της οποίας ο γιος σήμερα έχει πεθάνει η Alice Miller, Είναι ψυχολόγος, ζει κάπου στην Ευρώπη, και έχει γράψει και βιβλίο και δίνει και πολλές συνεντεύξεις Στι οποίε μιλάει για την εξαιρετικά δύσκολη παιδική ηλικία την οποία βίωσε από τη μάνα του, η οποία ήταν μια προβεβλημένη παιδοψυχολόγος. Δεν ξέρω τι ακριβώ συνέβη και σε εκείνη την ιστορία, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά παίζει, παίζει να ήταν η Alice Miller, μια κοινοτική νάρκησο. Δεν έχει σημασία αν ήταν. Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένα. Δεν έχει σημασία τι γνώμη έχω εγώ για τον οποιονδήποτε άνθρωπο υπάρχει ή έχει υπάρξει σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτό που έχει σημασία σε σχέση με το ζήτημα του ναρκισισμού είναι ο καθένας από μας να προβεί στην αυτοκριτική του και να δει εάν τυχόν έχει ναρκισιστικά στοιχεία να δει αν είναι πνευματικά, ψυχικά και συναισθηματικά τεμπέλης, ώστε να μην αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και να μην αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα δικά του αρνητικά συναισθήματα. Να κάνει την αυτοκριτική του και να δει αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά για να γίνεται όλο και καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Πρώτα λοιπόν κάνουμε τη δική μας αυτοκριτική σε σχέση με τα ναρκισιστικά χαρακτηριστικά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι συνδεόμαστε ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους είμαστε άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούμε τους άλλους ανθρώπους για να επιτύχουμε τους σκοπούς μας. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι νιώθουμε και δείχνουμε ενσυναίσθηση και συμπόνια προς τους άλλους ανθρώπους είμαστε άνθρωποι που δεν μας καίγεται καρφί για το τι νιώθουν οι άνθρωποι και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια καλή επιφάνεια στην κοινωνία. Μας ενδιαφέρει μόνο η κοινωνική μας εικόνα να είναι ψεγάδιαστη. Ενοχλούμαστε μόνο άμα χαλάσει η εξωτερική κοινωνική μας εικόνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτός αρκάζεται και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να μιλήσει ανοιχτά ή να αποδείξει ανοιχτά τις ανθρώπινες αδυναμίες του, πολύ πιθανό να μην είναι νάρκισος. Ένας νάρκισος δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοσαρκαστεί ή να δεχθεί οποιαδήποτε κριτική ή οποιαδήποτε ανατροφοδότηση από το περιβάλλον του για τις πράξεις του και για τη συμπεριφορά του. Αντιθέτω, ένα νάρκησο θα γίνει με μεγάλη του χαρά απρόσκλητο και αυτόκλιτο συμβουλάτορας τους άλλου, θα κριτικάρει τους άλλου συνεχώ για τη ζωή του, για τι σκέψει του, για τι πράξει τους, για τι συμπεριφορέ του. Θα πεταχτεί ε, όπως το σπόρο που δεν τον έχει σπείρει, όπως το ζυζάνιο σε δημόσιε συζητήσει, σε διαδικτυακέ συζητήσει και θα κάνει τον έξυπνο, τον ξερόλα θα σου πει ότι ό,τι λες εσύ είναι λάθος και ό,τι λέει αυτός είναι σωστό. Θα σε καταταλεπορίσει ένας ναρκισσος με αδιέξοδες συζητήσεις τις οποίες απλώς θα μιλάει για τον εαυτό του με μεγάλο αυτοθαυμασμό και μεγάλο κομπασμό και ένας ναρκισσος δεν ενδιαφέρεται καθόλου, καθόλου ξαναλέω για το τι αποτύπωμα θα αφήσει πίσω του στον κόσμο φεύγοντας. Άρα είναι σημαντικό να μάθουμε για τον αρκισισμό προκειμένου να ελέγξουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας μην τυχόν και έχουμε κάποια αναρκησιστικά χαρακτηριστικά ώστε εάν το θέλουμε και αν θέλουμε να κοπιάσουμε και αν θέλουμε να δουλέψουμε πνευματικά να τα δουλέψουμε αυτά τα χαρακτηριστικά να ενδυναμωθούμε ψυχικά να κάνουμε τη δουλειά, to do the work που λένε οι Άγγλοι, να κάνουμε τη δουλειά προκειμένου να εξελίξουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να γίνει και ο κόσμος μας καλύτερος. Ο καθένας από εμά μπορεί να συμβάλλει στο να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος ή να συμβάλλει με την αδιαφορία του και τον αρκισισμό του στο να γίνει ο κόσμος μας χειρότερος. Άρα ο πρώτος σκοπός για τον οποίο είναι σημαντικό να μάθουμε για τον αρχισισμό και να γνωρίζουμε τι σημαίνει ναρκισισμός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ναρκισισμού είναι για να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ο δεύτερος σκοπός είναι για να κατανοήσουμε τη δυναμική των σχέσεων που έχουμε στη ζωή μας και μας ταλαιπωρούν και είναι αδιέξοδες. Ακούστε με. Μπορεί να έχετε κάνει τα πάντα προκειμένου να διασώσετε το γάμο σας. Μπορεί να προσπαθείτε να κάνετε τα πάντα προκειμένου να έχετε μια καλή σχέση με τους γονείς σας. Μπορεί να προσπαθείτε μάταια να έχετε μια καλή σχέση με έναν φίλο σας. Μπορεί να προσπαθείτε με χίλιους γιου τρόπους να διαχειριστείτε μια ανυπόφορη συνθήκη με ένα αφεντικό στη δουλειά, με ένα συνάδελφο, με ένα προϊστάμενο ή φυστάμενο, αλλά να μην βγαίνει πουθενά αυτό. Ίσως ο λόγος που οι προσπάθεια σας πέφτουν στο κενό, ίσως λέω, είναι ότι έχετε να κάνετε με έναν άρκισο. Έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ο οποίος νοιάζεται μόνο για το συμφέρον του όπως το καταλαβαίνει ο ίδιος, νοιάζεται μόνο για τους δικούς του σκοπούς και στόχους και δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τους άλλους ανθρώπους. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον άρκισο που είναι στο κρεβάτι μας, τον άρκισο που είναι στο γραφείο μας, τον άρκισο που είναι στο οικογενειακό τραπέζι, είναι και μεγάλη πέμπτη που βγαίνει αυτό το επεισόδιο του 2023, άρα επίκυνται οικογενειακά τραπέζια. Να αναγνωρίσουμε τον άρκισο που βρίσκεται στην παρέα μας, να αναγνωρίσουμε τον άρκισο ο οποίος βρίσκεται στη γειτονιά μας. Όχι για να τον αλλάξουμε, όχι για να τον θεραπεύσουμε, αλλά για να διακόψουμε κάθε σχέση μαζί του. Σας μιλάω ειλικρινά, είμαι σχεδόν 48 χρονών, είμαι ψυχολόγος εδώ και 25 περίπου χρόνια και δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα κανέναν άρκησο, κανέναν άνθρωπο με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ο οποίος να αλλάζει όσο και αν προσπαθεί η γυναίκα του, όσο και αν προσπαθεί ο άντρα τη, όσο και αν προσπαθεί η γυναίκα τη, όσο και αν προσπαθεί ο άντρα του, όσο και αν προσπαθούν τα παιδιά του, ο ψυχολόγο του, ο ψυχολόγο τη και ούτω καθεξή. Δεν αλλάζουν οι ναρκισσοί. Και ο λόγο είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή η αλλαγή θέλει κόπο. Επειδή η αλλαγή θέλει πνευματικό αγώνα και προσπάθεια. Και η θέλουν να έχουν όλα τα καλά χωρίς κανένα κόπο. Άρα ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουμε να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη είναι να διακόψουμε τις σχέσεις που έχουμε με τους ναρκίσους. Να σταματήσουμε να τους τροφοδοτούμε. Να σταματήσουμε να τους δίνουμε ναρκισιστική τροφοδοσία. Να σταματήσουμε να στηρίζουμε το εύθραυστο εγώ τους. Να σταματήσουμε να δείχνουμε κατανόηση και συμπόνια και ενσυναίσθηση σε ανθρώπους οι οποίοι μεν έχουν γνωστική ενσυναίσθηση, καταλαβαίνουν γνωστικά πώς μπορεί να νιώθουν οι άλλοι ούτως ώστε να το χρησιμοποιήσουν για να τους πολεμήσουν ψυχολογικά και ψυχικά, αλλά δεν μπαίνουν στον κόπο να εξασκήσουν τη συναισθηματική ενσυναίσθηση που σημαίνει να ταπεινωθείς και εσύ λίγο, να μπεις και εσύ λίγο στα παπούτσια του άλλου και να πάψεις να είσαι τόσο μαλάκας. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Τόσο κόπανος. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Τόσο εγωκεντρικό παλιωτόμαρο. Αυτό είναι ο ναρκισισμός. Ο ναρκισισμός είναι κακός χαρακτήρας. Ο ναρκισισμός είναι παλιανθρωπιά. Ο ναρκισισμός δεν είναι αρρώστια. Δεν είναι διαταραχή. Δεν είναι άρρωστη την ναρκιση. Δεν υποφέρουν από αυτόν τον τύπο προσωπικότητας που έχουν... Αντιθέτω, οι φροντίζουν ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο άκοπη ζωή και να υποφέρουν οι άλλοι εξαιτία του. Ο μόνο τρόπο να εξαλείψουμε τι αρνητικέ συνέπειες που έχει ο Ναρκισισμό στην κοινωνία μα είναι να απομονώσουμε του Νάρκισου. Να σταματήσουμε να του στηρίζουμε. Να σταματήσουμε να του δίνουμε ναρκιστική τροφοδοσία. Να αρχίσουμε να παίρνουμε μέρος σε ένα κοινωνικό κίνημα στο οποίο θα δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να απολαμβάνουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Να σταματήσουμε ως κοινωνία και ως άνθρωποι ο καθένας ξεχωριστά να αφήνουμε τους ναρκισσούς να πέφτουν στα μαλακά. «Α, τι είμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, η πιο ιερή σχέση του ανθρώπου είναι η σχέση με τους γονείς του, οπότε συγχώρεσε τους γονείς σου, έστω κι αν είναι νάρκησοι και σε έχουν κακοποιήσει τα μάλα. Ή δεν πειράζει, είναι μεγάλος άνθρωπος σε ηλικία, ας σεβόμαστε τους ηλικιωμένους κι ας μας φέρετε με ένα πολύ άσχημο τρόπο ένας α, μίζερος γερασμένος νάρκησος». Θέλω εδώ να τονίσω ότι όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι σε ηλικία και όσο γερνάνε, δηλαδή στα 80, στα 90 και αρχίζουν να πέφτουν οι αναστολές τους και βγαίνει στην επιφάνεια ο πραγματικός τους χαρακτήρας. Οπότε ακόμη και ένας κοινοτικό ναρκισιστής ή ένας κρυφονάρκισος γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρα κακοποιητικός όσο γερνάει. Να σταματήσουμε ως κοινωνία να δίνουμε άλοθη στους ανθρώπους μας που είναι απάνθρωποι και είναι κακοποιητές. Εγώ είμαι υπέρ της συνθήκης εκείνης... στην οποία κόβεις κάθε επαφή με τον άρχισο. No contact. Κάποιοι επιλέγουν να μειώνουν τις επαφές... να έχουν το λεγόμενο low contact. Ή σε κάποιες σχέσεις κυρίως εργασιακές... επιλέγουν να γίνονται γκρίζι βράχοι. Δηλαδή να μην έχουν καμία απολύτω αντίδραση ή απόκριση στι όποιε προκλήσει του Νάρκη σου. Κυρίω στο εργασιακό περιβάλλον βρίσκονται οι Νάρκη, στου οποίου αναγκαστικά κάνουμε grey rocking, γινόμαστε δηλαδή γκρίζι βράχοι απέναντί του, ούτω ώστε να μην του δίνουμε καμία τροφοδοσία για να πάψουν να ασχολούνται μαζί μα. Οι Νάρκη είναι οι άνθρωποι που τρέφονται με τον καυγά. Τρέφονται με τη διαιώνιση αρνητικών συναισθημάτων. Οπότε, είτε πάμε παντελώ no contact που κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη λύση, είτε μειώνουμε όσο γίνεται πιο πολύ την επαφή, low contact, και όταν έχουμε επαφή γινόμαστε γκρίζι βράχη. Δηλαδή δεν τους δίνουμε την ευχαρίστηση να ενοχληθούμε από τη συμπεριφορά τους ή να ανταποκριθούμε στην προσπάθειά τους να μας ξανατραβήξουν πίσω. Υπάρχει το λεγόμενο hoovering που σημαίνει αναρρόφηση, το οποίο βγαίνει στα αγγλικά από τη μάρκα Hoover που είναι η πρώτη πιο γνωστή ε, ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης που βγήκε στην αγορά που μιλάει για τη συνθήκη εκείνη στην οποία ένας νάρκησος ο οποίος έχει χάσει την αρκισιστική του τροφοδοσία γιατί έχει ξυπνήσει το θύμα του και τον έχει βάλει στην άκρη προσπαθεί να το ξαναρουφήξει πίσω, Hoovering Κάνοντα του εκ νέου ένα βομβαρδισμό αγάπης, αυτή τη φορά πολύ πιο στοχευμένο, επειδή ήδη γνωρίζει αρκετά καλά τα ευάλωτα σημεία του θύματός του. Ο ναρκισισμός είναι μία μάστιγα. Ο ναρκισισμός είναι ένα σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα στην εποχή μας. Χρειάζεται να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα για τον ναρκισισμό, και για να προστατεύουμε τον εαυτό μας από το να εξελιχτούμε μη κακόν, λέμε στην Κυπρό, ομιγέννητο στη Δημοτική, να εξελιχτούμε σε νάρκησους εμείς ήδη, αλλά και για να προστατεύουμε τον εαυτό μας από την τοξικότατη επίδραση των άρκισων στη ζωή μας. Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τον αρκισμό. σα συστήνω να επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube, με το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου άμα το ψάξετε στη μηχανή αναζήτηση του YouTube θα βγει το κανάλι όπου έχουμε και ξεχωριστό playlist για τον αρκισισμό και πολλές άλλες πληροφορίες. Εύχομαι να ήταν χρήσιμο για σας αυτό το επεισόδιο. Καλή δύναμη στην προσπάθεια να εξελίξετε τον εαυτό σας. Καλή δύναμη στον πνευματικό αγώνα και στην εκπλήρωση των ανθρωπιστικών μας αξιών και αρχών, μακριά από τους νάρκισους, ας τους απομονώσουμε, ας σταματήσουμε να τους τροφοδοτούμε και ας τους αφήσουμε να έχουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη συνεξάρτηση, η οποία συνεξάρτηση έχει άμεση σχέση με τον αρκισισμό και θα καταλάβετε γιατί στο επόμενο επεισόδιο. Σας εύχομαι να περάσετε ωραία τις γιορτές και θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη. Φιλιά!